Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα ανάπλασης του τεράστιου χώρου που εκτείνεται από τη λεωφόρο Κνωσού στο ύψος του ΕΚΑΒ και φτάνει μέχρι την φορτέτσα στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το πάρκο Ερυθρέας, μια αλυσίδα κοινόχρηστων χώρων έκτασης δεκάδων στρεμάτων, η οποία έχει μελετηθεί ώστε να αποτελέσει ένα γραμμικό χώρο ανάπτυξης πρασίνου, αθλητισμού, περιπάτου και ποδηλατοδρόμων. Πρόκειται για ένα γραμμικό πάρκο, το οποίο εκτείνεται συνολικά σε 50 περίπου στρέμματα και αυτή είναι μια υπολογίσιμη έκταση μέσα στον αστικό μας ιστό. Είναι μια ήπια παρέμβαση αυτή, η οποία περιλαμβάνει ποδηλατικές διαδρομές, περιλαμβάνει ένα τμήμα πεζοπορικό, χώρους αναψυχής, στάσεις, παιδικές χαρές και μπορεί να λειτουργήσει ως ένα συνδετήριο τμήμα της πόλης προς την κατεύθυνση της Κνωσού. Ένα ωραίο πάρκο αναψυχής είναι ότι χρειάζεται για το Ηράκλειο της Κρήτης. Ήθελα να δω να έχει λιγότερο τσιμέντο, να εκμηδενίσετε το τσιμέντο, να αφαιρέσουμε τσιμέντο δηλαδή, σε καμία περίπτωση να βάλουμε όγκο μέσα στον όγκο της πόλης, να πάρει αέρα, ταυτόχρονα με πράσινο. Ούτε τσιμέντα ούτε τίποτα. Θέλω να δω πράσινο. Στο εργοτάξιο βρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος του Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος αναφέρθηκε στους χώρους που θα απαρτίζουν το πάρκο, όπως το αναψυκτήριο, ποδηλατικές διαδρομές και παιδικές χαρές. Σε μια συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τους εργολάβους τους οποίους έχει ανατεθεί το μεγάλο έργο, ο κύριος Καλοκαιρινός δήλωσε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2025. Κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος συνολικά αθροίζει περισσότερα από 45 στρέμματα. Βιοκλιματική αναβάθμιση γίνεται πέραν των κοινόχρηστων χώρων και του ποδηλατόδρομου που συμπεριλαμβάνει η μελέτη, της συνολικής αναβάθμισης ευρύτερης περιοχής με ψυχρά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Κάθε προσπάθεια που γίνεται, οτιδήποτε προσπάθεια και αυτή συγκεκριμένα, νομίζω ότι είναι καλό και θα είναι ωραία. Να έχει γρασίδι, να περνάνε πολύ ωραία τα παιδιά, να μπορούν να παίζουν τα αθλήματα. Σίγουρα παιδικές χαρές για τα παιδιά, χώρος αναψυχής που να μπορείς να πιεις τον καφέ σου, να υπάρχει πάρκινγκ για να μπορείς να παρκάρεις. Σε μια πόλη που πλήττεται από το κυκλοφοριακό της, αποτελεί ανάσα η διαμόρφωση ειδικού χώρου πάρκινγκ χωρητικότητας 142 θέσεων. Οι πολίτες ανυπομονούν για το νέο στολίδι της πόλης, που φυσικά θα αποτελέσει χώρο αναψυχής για όλους. Πολλοί το χαρακτηρίζουν ως το μικρό Central Park του Ηρακλείου, καθώς θα αναβαθμίσει την περιοχή, αλλά και συνολικά τα νότια προάστια της πόλης.